Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μία δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Σήμερα τα ξημερώματα, η Ιταλική κυβέρνηση αποφάσισε τελικά να στηρίξει την τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας, την Monte dei Paschi, αφού η ίδια δεν κατάφερε να εξασφαλίσει το ποσό των 5 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο και χρειαζόταν για την ανακεφαλαιοποίησή της. Μαζί μας η Μαρίνα Φούντα, δημοσιογράφος στο insider.gr. Μαρίνα, καλησπέρα. Το χειρότερο σενάριο τελικά πραγματοποιήθηκε. Τέτα καλησπέρα, οι φόβοι επιβεβαιώθηκαν για την τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα της Ιταλίας και την αρχαιότερη του πλανήτη. Δεν κατόρθωσε να αντλήσει φρέσκα κεφάλαια από τις αγορές. Δεν ήταν μεγάλο ενδιαφέρον. Στόχος της ήταν να αντλήσει 5 δισεκατομμύρια ευρώ, άντλησε μετά βίας 2,5 δισεκατομμύρια. Από εδώ και πέρα οι εξελίξεις τρέχουν, είναι ραγδαίες. Οπότε και η κρατική στήριξη ήταν μονόδρομος. Η κρατική στήριξη ήταν μονόδρομος. Η Ιταλική κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι οι ομολογιούχοι θα προστατευτούν σε ποσοστό 100%. Είχαμε όμως και κάποιες εξαγγελίες. Είχαμε όμως παρέμβαση της τελευταίας στιγμής. Ο πρόεδρος του Eurogroup, ο Γερούντ Άιζενμπλουμ, δήλωσε ότι μέσω bail-in θα γίνει η διάσωση της τράπεζας και κατόπιν εορτής θα ακολουθήσει η κρατική στήριξη. Αυτό περιπλέκει την κατάσταση, γιατί η μέθοδος του bail-in δεν ενέχει προστασία των ομολογιούχων σε ποσοστό 100%. Δύσκολα τα πράγματα. Δύσκολα τα πράγματα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι τις επόμενες ώρες και ημέρες το θέμα της τρίτης μεγαλύτερης τράπεζας της Ιταλίας θα μας απασχολεί διαρκώς. Οπότε περιμένουμε τις εξελίξεις. Περιμένουμε τις εξελίξεις. Πληροφορίες για το σχέδιο διάσωσης ακόμα οι πληροφορίες δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Τα κεφάλαια, τα ακριβή κεφάλαια που θα διατεθούν για την τράπεζα δεν έχουν ακόμα κλειδώσει. Σίγουρα θα κάνει χρήση μέρους του ταμείου των 20 δισεκατομμυρίων ευρώ που ενέκρινε προσφάτως η Ιταλική κυβέρνηση για τη στήριξη των Ιταλικών τραπεζών. Σε νέες περιπέτειες λοιπόν. Σε νέες περιπέτειες. Ξέρουμε σίγουρα ότι η τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα της Ιταλίας ανοίγει τον ασκό του αιώλου και για τις υπόλοιπες. Βέβαια. Το θέμα της Ιταλίας και των Ιταλικών τραπεζών θα μας απασχολήσει και τις επόμενες ημέρες.